Σε κάθε νέο αθλητικό νομοσχέδιο, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, οι διατάξεις που φέρνουν και περιέχουν αυτά, ένα και μόνο σκοπό έχουν. Πώς θα προστατευτεί το προϊόν. Το αθλητισμός ως εμπόρευμα εννοώ. Αυτό τον στόχο, κατά την άποψή μας, υπηρετεί και το παρόν σχέδιο νόμου, το οποίο αποτελείται από ένα πλήθος ανάκατων διατάξεων, παλιότερων νόμων, προηγούμενων, τις οποίες αλλάζει η κυβέρνηση ή τις προσαρμόζει στις ανάγκες του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, την διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των επιχειρηματικών συμφερόντων και τον αποκλεισμό του λαού και της νεολαίας από το δικαίωμα της δημόσιας δωρεάν σωματικής άσκησης και φυσικής αγωγής, έχοντας ως δεδομένο ότι ο αθλητισμός είναι δικαίωμα, δεν είναι πολυτέλεια ούτε εμπόρευμα, καθώς επίσης και στην εξυπηρέτηση των εκάστοτε μικροκομματικών σκοπιμοτήτων για τον ασφικτικό έλεγχο αθλητικών ομοσπονδιών και σωματείων, τη συμπίεση έως συρρήκνωση των κρατικών επιχορηγήσεων σε ομοσπονδίες και αθλητικά σωματεία και μάλιστα υπό τη δαμόκλια σπάθη του αθλητικού Μητρώου, το οποίο εργαλειοποιείται για να υπηρετήσει αυτόν τον στόχο της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων και φυσικά την τήρηση όλων αυτών στα πλαίσια του νόμου και της τάξης. Απόδειξη ότι εντείνει την επίθεσή του στον κόσμο του αθλητισμού που εθελοντικά συμμετέχει στις διοικήσεις, αφού φτιάχνει πειθαρχικά και μιλάει και για έκπτωση διοικήσεων, όσα να ήταν εγκληματίες. Είναι εμπεριέχει και αμφταρχικές διατάξεις στο νομοσχέδιο, αφού ακόμα και για τις χρηματοδοτήσεις της Ομοσπονδίας θα αποφασίζει ο ίδιος ο Υπουργός με δικά του κριτήρια. Από πού και ως πού. Αποκλειστικά με κριτήρια του ίδιου του Υπουργού. Όχι μόνο δεν λύνει τίποτα από τα καυτά προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση που υπάρχει. Την ώρα που συζητάμε αυτό το νομοσχέδιο, αυτές τις μέρες συντελούνται γεγονότα που δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια και να τα προσπεράσουμε. Πρώτον, χθες έκλεισε ο Άγιος Χρισμάς. Μπήκαν και κλειδώματα. Μόνο αθλητές, λέει, θα μπαίνουν σε αυτά και για ένα σύντομο περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ερχόταν κόσμος με τα αυτοκίνητά του και τους έδιωχναν οι φύλακες. Κόσμος από όλη την Αθήνα. Βέβαια, έχουν γνώση οι φύλακες, διότι εργατικά σωματεία, φορείς της περιοχής, αθλητικά σωματεία, απάντησαν χθες, γκρεμίζοντας τα κυκλειδώματα που είχαν τοποθετηθεί στην είσοδο, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στο σφράγισμα των εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά. Και φυσικά δεν πρέπει να μας πει πάλι ο Υπουργός αυτό που είπε στην Βουλή σε ερώτηση του κόμματός μας, του συναδέλφου του κ. Γκιώκα, ότι όλοι οι δρομείς, όλοι οι εργαζόμενοι, η νεολαία, οι οικογένειες, τα σχολεία που αξιοποιούσαν τις εγκαταστάσεις εκτός από τους αθλητές υψηλών επιδόσεων, κακώς την αξιοποιούσαν. Αυτό μας είπε. Ότι, λέει, δεν φτιάχτηκαν για αυτούς. Πραγματικά γελάει όλη η Ελλάδα. Μένουμε έκπληκτοι με αυτές τις τοποθετήσεις και δηλώσεις. Να σας πω ότι έλεγαν οι αθλητές από το 2016 και εσείς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι σήμερα στις διάφορες φιέστες που έγιναν από τον κύριο Κοντονή μέχρι τον σημερινό υπουργό, μας έλεγαν και μας έδειχναν με το δάχτυλο που θα γίνουν οι νέες αντίστοιχες εγκαταστάσεις στο βόρειο τμήμα που αφού ολοκληρωθούν τότε θα μετεκατασταθεί το αθλητικό κέντρο. Ούτε τούβλο δεν έχει μπει. Ούτε τούβλο. Και αντί να φτιάχνετε, εσείς γκρεμίζετε. Και μιλάμε για προολυμπιακή χρονιά προετοιμασίας και στα μισά αγωνίσματα στίβου δεν υπάρχουν χώροι προετοιμασίας. Η Παιανία κλειστεί μέχρι τώρα, ο Άγιος Κοσμάς κλείνει,
το Πανελλήνιο κλειστό, παραλίγο να μην γίνει γιατί το ΣΕΒ ήθελε επισκευές, και την ίδια στιγμή μιλάμε για μετάλλια, την ανάγκη να πρωταγωνιστήσει η χώρα κτλ. Κτλ. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε την προαγωγή του αθλητισμού, του λαϊκού αθλητισμού, σε αντίθεση με αυτό που πάντα έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι ο αθλητισμός, επαναλαμβάνω, είναι δικαίωμα και δεν είναι πολυτέλεια, δεν είναι για τους λίγους, δεν είναι για τα συμφέροντα. Να θυμίσουμε ότι η κατασκευάστρια εταιρεία έχει το πράσινο φως από την κυβέρνηση, καθώς και διασφαλισμένο όλο το νομοθετικό πλαίσιο από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, και προχωράει βήμα-βήμα και με ταχύ ρυθμούς τον σχεδιασμό για τη μετατροπή του χώρου του ελληνικού και του αθλητικού κέντρου σε εγκαταστάσεις για τους λίγους. Και αυτό γιατί οι χώροι και εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, με βάση το νόμο 4422 του 16 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ανήκουν πλέον στην κατασκευάστρια εταιρεία που έπειτα από τα εγγένεια έναρξης του έργου από τον Πρωθυπουργό, προχωράει το σχεδιασμό, προσμένοντας βέβαια μεγάλα κέρδη, έχοντας εξασφαλίσει την ψήφο και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ στις μετέπειτα ρυθμίσεις και νόμους. Δεν μπορεί λοιπόν καμία κυβέρνηση και τα ιδιωτικά συμφέροντα να τσαλαπατούν στην κυριολεξία τα δικαιώματα του λαού και της νεολαίας στην Αθήνα για ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, για σύγχρονες υποδομές άθλησης. Δεύτερο ζήτημα. Αυτό το διάστημα εκατοντάδες αθλητές παίχτες στη Super League 2 είναι στον αέρα. Απλήρωτα συμβόλαια, άνθρωποι με οικογένειες, με ανάγκες, χωρίς εισόδημα, χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Δεν μιλάμε για τις ΠΑΕ, ούτε για τους ιδιοκτήτες. Αυτοί θα βρουν την άκρη, θα τα βολέψουν μια χαρά. Μιλάμε για τους παίχτες. Σας λένε ότι δεν κρατήσατε τη συμφωνία. Διαβάζουμε ότι άλλα χρήματα τους είχατε υποσχεθεί και άλλα τελικά τους δώσατε. Και σας ρωτάμε τι θα γίνει με όλο αυτόν τον κόσμο, τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά, με τους αθλητές. Θα γίνονται, θα είναι τα θύματα δηλαδή των ΠΑΕ. Αποδεικνύεται τελικά ότι αυτοί είστε. Και ας πάμε στο αυτό καθ' αυτό νομοσχέδιο που φαίνεται έκδηλα η έχθρα σας απέναντι στο λαϊκό αθλητισμό και η επιχειρούμενη προσπάθειά σας για παράδοσή του στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Και σκαρφίζεστε διάφορα τερτύπια και φωτογραφικές διατάξεις για να το ευνοήσετε. Αμέσως από το άρθρο 4 που καταργείται το τεκμήριο για την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, γεγονός ασυμβίβαστο για τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων, η συστέγαση σωματείων με εμπορικές επιχειρήσεις. Ανοίγει ευθέως ο δρόμος για τη λειτουργία των αθλητικών σωματείων σαν επιχειρήσεις, αφού πλέον μπορεί η έδρα του σωματείου να είναι η έδρα κάποιας επιχείρησης και αυτό να μην επιφέρει την ανάκληση της αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου, όπως θα συνέβαινε πριν την ψήφιση της υπουργικής απόφασης. Είναι ξεκάθαρο ότι στοχεύει στον ερασιτεχνικό αθλητισμό και μόνο. Στο πλαίσιο της λογικής του λιγότερου κράτους και στις επιχορηγήσεις και την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ και στον τομέα αυτό του αθλητισμού, τροποποιήσατε με υπουργική απόφαση την εξαίρεση των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ που είχε εισάγει ο αθλητικός νόμος για τις ομοσπονδίες, των οποίων τα έσοδα από την τακτική κρατική επιχορήγηση υπερβαίνουν το 50% των εσόδων τους. Με την υπουργική απόφαση στην εξαίρεση αυτή προστίθεται στον υπολογισμό της κρατικής χρηματοδότησης και τα έσοδα από το στοίχημα. Εδώ μιλάμε για κόλπο. Με αυτό το κόλπο τώρα εξισώνεται τα έσοδα από το στοίχημα με την τακτική χρηματοδότηση της Γενικής Γραμματείας, συνυπολογίζοντάς τα στην ετήσια χρηματοδότηση των ομοσπονδιών. Οι ομοσπονδίες που βάσει του παραπάνω υπολογισμού τα έσοδα από την τακτική χρηματοδότηση είναι πάνω από το 50% του συνόλου των εσόδων τους, θα προσλαμβάνουν οι ίδιες το προσωπικό, αντί μέσω του ΑΣΕΠ. Με βάση
Τώρα, το άρθρο 6 του παρόντος νομοσχεδίου αναφορικά με τον προσδιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης ομοσπονδίες και την τροποποίηση που κάνατε στον 27-25 του 99, θεωρείται το στοίχημα ως τακτική επιχορήγηση. Επικίνδυνο από κάθε πλευρά. Και αυτό οδηγεί αντικειμενικά σε νέες περικοπές από τον προϋπολογισμό. Και επειδή οι ομοσπονδίες καταγγέλουν το τέχνασμα αυτό που κάνετε, βγαίνετε και λέτε ότι αν δεν πούν ευχαριστώ, αν δεν σας πούν ευχαριστώ, θα τους κόψετε την κρατική χρηματοδότηση. Λες και τα χρήματα βγαίνουν από τη δική σας τσέπη. Από τη μία απεργάζεστε έως και την πλήρη περικοπή της κρατικής χρηματοδότησης και από την άλλη ενθαρρύνετε την επιβολή χαρατσιών σε αθλητές και γονείς, όπως με την αύξηση των παραβόλων στην Κολυμβητική Ομοσπονδία, 40 ευρώ για κάθε αθλήτρια και για τα αστέρια 20 ευρώ εκαστός, για να συμμετέχουν στους χειμερινούς αγώνες καλλιτεχνικής κολύμβησης Open και Νεανίδων, που θα διεξαχθούν 18 και 19 Δευτέρου, αυτού δηλαδή του μήνα, στο κολυμβητήριο Χαλανδρίου. Μια τακτική βέβαια που την είχε ξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και την επεκτείνει τώρα φυσικά η Νέα Δημοκρατία. Είναι απαράδεκτη τόσο η συμπεριφορά της διοίκησης της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας σε αθλητές και σωματεία, αλλά και της κυβέρνησης, του κυρίου Υφυπουργού, που δίνει κάλυψη και ενθαρρύνει τέτοιες μεθοδεύσεις. Πραγματικά αυτά τα παράβολα είναι ληστεία, όπως και όλα τα χαράτσια που έχουν μπει. Είναι ληστεία, είναι εξωφρενικά, είναι παράλογα, είναι αδιανόητα. Ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, ακρίβειας, ενεργειακής φτώχειας. Πραγματικά, αν θέλει ο κύριος Υφυπουργός να δείξει την πυγμή του, την στιβαρότητά του, ας παρέμβει εδώ και τώρα. Να σταματήσει αυτή η λογική του εμπορίου και του χαρατσώματος. Στο ίδιο βέβαια πνεύμα απαξίωσης του δικαιώματος στην άθληση για όλους, είναι ότι οι διατάξεις του προγράμματος, για τα προγράμματα μάλλον και εκδηλώσεις άθληση για όλους, προσπαθεί η κυβέρνηση με κατευναστικές μεθόδους να μπαλώσει την αποχώρηση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού από το πρόγραμμα Άθληση για Όλους για το 2021 και το 2022, που αυτό σήμανε και το αυτόματο κόψιμο της χρηματοδότησης, που τελικά καταλήγει και στην πλήρη κατάργησή του. Διότι με τις παρούσες διατάξεις δεν επαναφέρει η κυβέρνηση το πρόγραμμα όπως ήταν πριν το 2021. Καμία σχέση η διατάξη του παρόντος νομοσχεδίου με το αίτημα να επανέλθουν στους Δήμους τα προγράμματα αυτά με βάση πληθυσμιακά κριτήρια για την καταγραφή των αναγκών. Αυτό που κάνετε είναι επαναφορά του προγράμματος με ιδιωτικο-οικονομικούς όρους και πόρους. Έφυγε η ευθύνη της χρηματοδότησης των προγραμμάτων από τη Γενική Γραμματεία. Προβλεπόταν μάλιστα ένας ολόκληρος ετήσιος προϋπολογισμός και πλέον εξαρτάται από τα δίδακτρα ή από διάφορες δωρεές, χορηγίες κτλ. Είναι η τρανή επιβεβαίωση ότι η σωματική άσκηση, η ενασχόληση με ένα άθλημα αποτελούν πολυτέλεια για την πλειοψηφία του λαού και ιδιαίτερα για την νεολαία. Οι αντιδράσεις του αθλητικού κόσμου, των γυμναστών και των φορέων τους που ζητούν την άμεση επαναφορά και αναβάθμιση του προγράμματος Άθληση για Όλους είναι δικαιολογημένες, εμείς τις στηρίζουμε και μάλιστα απαιτούμε προγράμματα με κρατική χρηματοδότηση που θα διασφαλίζει πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Προγράμματα για το παιδί, για τη γυναίκα, την τρίτη ηλικία, τους εργαζόμενους. Σε σχέση με την διοργάνωση δρομικών αθλητικών δραστηριοτήτων. Εδώ τώρα εισάγεται διατάξεις που προβλέπει διοργάνωση μαραθωνίων άλλων αγώνων από την Εκκλησία μέχρι και το οποιοδήποτε ξενοδοχείο, ξενοδοχειακό όμιλο στα πλαίσια, παραδείγματος χάρη, ενός αθλητικού τουρισμού. Δηλαδή, έχουμε ένα ξεχύλωμα το ποιος θα έχει το δικαίωμα για κάτι τέτοιο. Εμείς θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο και δεσμευτικό
ότι μια αθλητική ομοσπονδία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη προκήρυξης, διοργάνωσης ή έγκρισης οποιοδήποτε αγωνίσματος διεξάγει και περιλαμβάνει στο καλεντάρι της η αντίστοιχη παγκόσμια ομοσπονδία. Και το λέμε αυτό φέροντας το παράδειγμα του ΣΕΓΑΣ. Ο ΣΕΓΑΣ είναι η μόνη αναγνωρισμένη από την ΔΟΕ αθλητική ομοσπονδία για να καλλιεργεί και να αναπτύσσει όλα τα αγωνίσματα του στίβου που περιλαμβάνονται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων και στο επίσημο πρόγραμμα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου. Βέβαια, ζήσαμε και την απόλυτη τρέλα να ζητάει η κυβέρνηση, το Υπουργείο από το ΣΕΓΑΣ και όχι μόνο βέβαια, αθλητική αναγνώριση όταν αυτή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος, μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου. Θα επικαλεστώ αυτό που και η ίδια η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού επικαλείται, ότι αθλήματα είναι αυτά που διοικούνται από τις διεθνείς ομοσπονδίες που αναγνωρίζονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει μία μόνο ομοσπονδία ανάθλημα. Αυτό λοιπόν πρέπει να αποτυπώνεται καθαρά στο νομοσχέδιο, στις διατάξεις του νομοσχεδίου, ώστε οποιοδήποτε φορέας από αυτούς που περιγράφονται στο άρθρο 14, παράγραφος 4 του νομοσχεδίου και θέλει να διοργανώσει τα συγκεκριμένα αγωνίσματα, να γνωρίζει και να είναι υποχρεωμένος να λάβει την προηγούμενη έγκριση της Ομοσπονδίας. Υπ' αυτή την έννοια, επειδή έχουμε δει και τις προτάσεις του ΣΕΓΑ, συμφωνούμε με την πρόταση που διατυπώνει, που έχει διατυπώσει κατά τη φάση της διαβούλευσης, για να συμπεριληφθεί στην παράγραφο 4, άρθρο 14, μια τροποποίηση που κάνει, σημαντική κατά την άποψή μας, που λέει ότι για τη διοργάνωση οποιασδήποτε αναμέτρηση αθλητών ή ομάδων αθλητών, αθλήματος ή αγωνίσματος, συμπεριλαμβάνεται στο επίσημο αγωνιστικό πρόγραμμα της Οικίας Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, απαιτείται, δεν το διαβάζω όλο, διαβάζω το πιο ουσιαστικό, απαιτείται η προγενέστερη έγκριση της Οικίας Ομοσπονδίας και ειδικά οι αθλητικές συναντήσεις και τα αγωνίσματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Οικίας Παγκόσμιας Ομοσπονδίας δύναται να διοργανώνονται και από σωματεία. Σταματάω, κύριε Πρόεδρε, εδώ. Θα έχουμε την δυνατότητα και στις επόμενες συνεδριάσεις να προχωρήσω παραπέρα και στο υπόλοιπο νομοσχέδιο δηλαδή. Επιφυλασσόμαστε για τις επόμενες συνεδριάσεις, για το επί της αρχής.